Με το νομοσχέδιο, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας από Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγκροτείται ως ξεχωριστό διακριτό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που θα ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση και θα υποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σκοπός αυτής της αλλαγής και συνολικά της νέας οργάνωσης και λειτουργίας της Αρχής Κυβερνοασφάλειας είναι, παίρνοντας τα λόγια του ίδιου του Υπουργού, ένας πιο ενδυναμωμένος, γρήγορος και λειτουργικός φορέας που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες αυξημένες εθνικές ανάγκες και ενωσιακές δεσμεύσεις της χώρας με βάση και τις βέλτιστες πρακτικές. Άραγε πιανού, αν όχι των άλλων καπιταλιστικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βέβαια και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Ισραήλ. Με το νομοσχέδιο όντως επιχειρείται να αναβαθμιστεί η επιτελικότητα του αστικού κράτους σε ένα τομέα κρίσιμο για το κεφάλαιο, για τους συνολικούς στρατηγικούς σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος της συγκεκριμένης αρχής είναι εξ αντικειμένου στρατηγικού και οριζόντιου χαρακτήρα, αφού σχετίζεται με την ασφάλεια υποδομών, υπηρεσιών και διαδικασιών που καλύπτουν διακλαδικά όλους τους νευραλγικούς τομείς της οικονομίας και είναι κρίσιμες για το κεφάλαιο, τους επιχειρηματικούς ομίλους, το αστικό κράτος και την διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο των υπεριαλιστικών οργανισμών. Ειδικότερα για την αναβάθμιση της αρχής με βάση και τις νέες ρυθμίσεις. Η αρχή που είχε συσταθεί το 2018 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε υλοποίηση ευρωενωσιακών κατευθύνσεων τώρα μετατρέπεται σε ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Ήδη από μόνο το αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ευελιξία και λειτουργική αυτοτέλεια της αρχής και σε ό,τι αφορά την χρηματοδότησή της, με ευρύτερες δυνατότητες ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου να συμμετέχει σε έργα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασίες με εγχώριες και ξένες αρχές, φορείς, Ινστιτούτα και ούτω καθεξής. Η αναβάθμιση περαιτέρω εκφράζεται, πρώτον, στην εσωτερική συγκρότηση της αρχής για να ασκούνται οι ευρείες αρμοδιότητές της που περιλαμβάνουν τόσο τη χάραξη πολιτικής κυβερνοασφάλειας όσο και αρμοδιότητες εποπτικές, ελεγκτικές, με επιθεωρήσεις, κυρώσεις αλλά και επιχειρησιακές και σε τεχνικά μέτρα αποτροπής σε συνεργασία με άλλες αρχές όπως για παράδειγμα την αντιμετώπιση κυβερνοεγκλήματος σε συνεργασία ιδίως με την Ελλάς. Με το νομοσχέδιο δημιουργούνται δύο ξεχωριστές διευθύνσεις στην αρχή. Πρώτον, με τη Γενική Διεύθυνση για τον Επιτελικό Σχεδιασμό και δεύτερον, τη Γενική Διεύθυνση για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, όπου περιλαμβάνονται και Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας, Ομάδα Απόκρισης Συμβάντων στον Κυβερνοχώρο και Εργαστήριο Αναλύσεων Δοκιμών και Ερευνών. Δεύτερον, στις διατάξεις για το προσωπικό της, που ανέρχεται σε 155 άτομα με συγκεκριμένες ρυθμίσεις για αποσπάσεις μετάταξη προσωπικού από ΕΕΠ, ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας. Τρίτον, στην έμφαση που δίνεται και από την κυβέρνηση στην ταχεία και αποτελεσματική συνεργασία της αρχής με τις άλλες τρεις αρχές στον τομέα κυβερνοασφάλειας, δηλαδή τις αντίστοιχες διευθύνσεις του ΙΑΘ, στην ΕΕΠ και στην Ελλάς. Για τον συντονισμό αυτών, ήδη με τον νόμο 5002 του 2022, που αφορούσε το νομοσχέδιο για την ΕΕΠ, είχε συσταθεί Επιτροπή Συντονισμού για θέματα κυβερνοασφάλειας, που το νομοσχέδιο προέβλεπε να αποτελείται πλέον από 6 άτομα με έκτο μέλος στο προϊστάμενο του Γραφείου Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, ο οποίος και θα προεδρεύει της Επιτροπής. Τα άλλα κόμματα και ειδικά η συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ επιδίδονται σε μια κριτική στο νομοσχέδιο, απόλυτα βολική για τη Νέα Δημοκρατία και επικοδομητική για το κεφάλαιο, για τις επιδιώξεις του κεφαλαίου. Μέφονται την κυβέρνηση μεταξύ άλλων για προχειρότητα ή καθυστερήσεις,
όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, και επιμέρους πλευρές του νομοσχεδίου ή την εγκαλούν για τον βαθμό αναβάθμισης της αρχής, για παράδειγμα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για την μη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, υπερασπίζονται τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα που θα έχει η αρχή, όπως την συγκροτεί η Νέα Δημοκρατία, προτείνοντας αλλαγές και μέτρα ώστε η αρχή κυβερνοασφάλειας να μπορεί να παίξει αποτελεσματικά το ρόλο της. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ως σημεοφόροι του κράτους δικαίου προτείνουν η αρχή αντί για νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αντί για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, να αποτελεί, λέει, ανεξάρτητη αρχή, προφανώς γνωρίζοντας ότι η επίφαση ανεξαρτησίας μπορεί να σερβίρει πιο πιστικά στο λαό διαφάνεια και δημοκρατία, καλύπτοντας καλύτερα την αντιδραστική αστική στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια. Ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, για να θολώσει τα νερά της στρατηγικής συμφωνίας του, επιδίδεται στην γνωστή από τις υποκλοπές κριτική περί αυταρχικού καθεστώτος Μητσοτάκη, λέγοντας, για παράδειγμα, πως με το νομοσχέδιο ενισχύεται το Πρωθυπουργικό Γραφείο και διάφορα άλλα. Με άλλα λόγια, καμιά ουσιαστική διαφωνία δεν υπάρχει ανάμεσα στα αστικά κόμματα για τον ίδιο τον αντιδραστικό ρόλο της αρχής, συμφωνούν στην αντιδραστική κατεύθυνση που αυτή υπηρετεί στην εθνική και δημόσια ασφάλεια του κεφαλαίου, στις επικίνδυνες για το λαό ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ. Η αντιλαϊκή συμφωνία των κομμάτων που υπηρετούν ακριβώς αυτή την πολιτική, αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, τους διάφορους δορυφόρους που μαζί ψήφισαν και ψηφίζουν και τις σχετικές ευρωενωσιακές κατευθύνσεις διαχρονικά, όπως την Οδηγία για την Κυβερνοασφάλεια NIS 1 και 2, την Cyber Racial Act και πολλές άλλες οδηγίες, καμουφλάρεται και δικαιολογείται στο όνομα ενός δήθεν γενικού συμφέροντος, μιας δήθεν ενιαίας κοινής ανάγκης όλης της κοινωνίας για κυβερνοασφάλεια, που αφορά τάχα με τον ίδιο τρόπο και τα μονοπόλια και τον λαό, και επομένως η Εθνική Αρχή μπορεί να υπηρετεί τους πάντες, όλους. Με αυτόν τον τρόπο συσκοτίζεται η πραγματικότητα ότι η εν λόγω αρχή, όπως και όλες σχετικά με την κυβερνοασφάλεια, όχι μόνο δεν εξυπηρετούν το λαό και τις ανάγκες του, αλλά αντίθετα υψώνονται ως βαθιά εχθρικές εναντίον του, υπηρετώντας πολλαπλά αντιδραστικούς στόχους. Με βάση και την Εθνική Στρατηγική για την Κυβερνοασφάλεια 2020-2025 που είχε εκπονήσει η αρχή, η στρατηγική στόχη που υπηρετεί η πολιτική για την κυβερνοασφάλεια μόνο ουδέτερη δεν μπορεί να είναι. Είναι στόχοι καθορισμένοι από το κεφάλαιο, από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ, και καμία θέση δεν έχουν εδώ οι λαϊκές ανάγκες και ελευθερίες. Αντίθετα, αυτές δέχονται επίθεση ακόμα και στο όνομα της προστασίας τους. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι? Πρώτος στόχος είναι η προστασία των κρίσιμων υποδομών που υπηρετούν την καπιταλιστική κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα, στο φόντο ενός κλιμακούμενου διεθνούς ανταγωνισμού, με φανερό τον κίνδυνο γενίκευσης της υπεριαλιστικής σύγκρουσης. Άλλωστε, βλέπουμε στην περίμετρο της γειτονιάς μας τι ακριβώς συμβαίνει. Η θωράκιση των κρίσιμων υποδομών της χώρας αφορά πριν απ' όλα την περιουσία και τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλίων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κρίσιμους κλάδους, από την ενέργεια, τις μεταφορές και τις τράπεζες, μέχρι τις τηλεπικοινωνίες και τα τρόφιμα. Αφορά υποδομές που βρίσκονται είτε άμεσα στα χέρια οικονομικών μεγαθυρίων, είτε έμεσα μέσω του σημερινού κράτους που υπηρετούν αυτά τα μεγαθύρια. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και ο Υπουργός, ο κ. Παπαστεργίου, σκοπός είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων και του εποπτικού ρόλου της αρχής, εν ώψη και της εφαρμογής της Οδηγίας NIS 1 και 2, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο του 2024 και θα αυξήσει κατακόρυφα τον αριθμό των εποπτευόμενων φορέων από περίπου 70 που είναι τώρα σε 2.000. Πέρα από τις παραδοσιακά κρίσιμες υποδομές, όπως η ενέργεια, οι ψηφιακές υποδομές και ο τραπεζικός τομέας, θα συμπεριλαμβάνονται και άλλοι τομείς, όπως είναι η δημόσια διοίκηση, οι ταχυμεταφορές, η παρασκευή, παραγωγή και διανομή χημικών προϊόντων, αλλά και η παραγωγή και η μεταποίηση τροφίμων.
Κριτήριο της προστασίας αυτών των υποδομών δεν είναι βέβαια η εξασφάλιση αντίστοιχων αγαθών για το λαό, η ανεμπόδιστη πρόσβαση του λαού και της νεολαίας στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Αυτά αποτελούν άλλωστε ολοένα πιο ακριβά και δυσπρόσιτα εμπορεύματα, όπως το ρεύμα, η θέρμανση του λαϊκού σπιτιού, η κάλυψη των διατροφικών αναγκών και πολλά άλλα. Η κυβερνοασφάλεια σε όλες τις κρίσιμες υποδομές οργανώνεται και προωθείται από την κυβέρνηση και διαχρονικά από το αστικό κράτος, με κριτήριο πάντα τα συμφέροντα του κεφαλαίου και όχι για το λαό. Για το λαό είναι πάντα σε βάρος του. Κατά συνέπεια, ασφάλεια και κυβερνοασφάλεια στις υποδομές της ενέργειας σημαίνει να μπορούν οι ΔΕΗ και οι άλλοι πάροχοι, οι πράσινοι όμιλοι, αδιατάραχτα να θησαυρίζουν πάνω στις ζωτικές λαϊκές ανάγκες, βυθίζοντας το λαό μας σε ενεργειακή φτώχεια, να μην μπορεί ούτε να φωτίσει ούτε να ζεστάνει το σπίτι του. Κυβερνοασφάλεια, για παράδειγμα, στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι να μπορούν οι τράπεζες και τα κοράκια με ασφάλεια να συλλέγουν τα δεδομένα των οφειλετών και να πληστηριάσουν ηλεκτρονικά τα σπίτια των λαϊκών οικογενειών. Με κριτήριο λοιπόν τα συμφέροντα των λίγων, προστατεύονται οι υποδομές, ενώ αλλού η επιλεκτική ανικανότητα του κράτους οδηγεί σε τραγωδίες. Πόσα εκατομμύρια αλήθεια κοστίζει η φυσική ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών, για παράδειγμα του χρηματιστηρίου, για να μην πληγούν σε μια καταστροφή, όπως σε ενδεχόμενο πλημμύρας, να μην περάσει μια στάλα νερό την ώρα που στον Θεσσαλικό κάμπο και άλλες περιοχές ο λαός αφέθηκε έρμεο να βλέπει τους κόπους μιας ζωής να βυθίζονται. Αυτό είναι το σύγχρονο επενδυτικό περιβάλλον που προβάλλεται ως στρατηγικός στόχος σχετικός με την κυβερνοασφάλεια, οι επενδυτές δηλαδή να νιώθουν ασφαλείς, τα κεφάλαιά τους να είναι προστατευμένα για να τα αξιοποιούν, προκειμένου να εντείνουν την εκμετάλλευση και το τσάκισμα των αναγκών του εργαζόμενου λαού. Όλες αυτές οι στρατηγικές υποδομές, ιδιωτικές ή δημόσιες, σε τι κινδύνους εκτίθενται? Τυχαίος είναι ο χρόνος που συζητιέται να αναβαθμιστεί μια κρατική αρχή που εποπτεύει και προωθεί το επίπεδο κυβερνοασφάλειας? Τυχαία όντως η οδηγία ενός 1 και 2 επεκτείνει τις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας σε χιλιάδες φορείς από τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους μέχρι την εφοδιαστική αλυσίδα, τα τρόφιμα ή τα λιμάνια? Οξύνεται, κλιμακώνεται ένας διεθνής ανταγωνισμός ανάμεσα στα μονοπόλια σε όλα τα επίπεδα, φτάνοντας βέβαια μέχρι το επίπεδο πολεμικών συγκρούσεων ανάμεσα σε ολόκληρα υπεριαλιστικά μπλοκ. Σε αυτόν τον ανηλεή ανταγωνισμό που παίρνει και τη μορφή πολεμικών μετόπων, είναι ήδη στη γειτονιά μας, αξιοποιούνται όλα τα σύγχρονα μέσα, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι υβριδικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις παραπληροφόρησης. Σε αυτό λοιπόν τον φόντο, το ευρωατλαντικό μπλοκ, τον ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας, παίρνει μέτρα οχύρωσης και αναβάθμισης των όπλων του και στο επίπεδο του κυβερνοχώρου. Ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τις οδηγίες NIS 1 και 2, την CRA και πρωτοβουλίες, οργανώνεται για τη συμμετοχή της στους αιματηρούς σχεδιασμούς με αυτοτελή μέτρα προάσπισης των συμφερόντων των ευρωπαϊκών ομίλων. Εξού και στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου γίνεται ευθεία επίκληση σε ζητήματα γεωπολιτικής σημασίας στις στοχεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της εφοδιαστικής αλυσίδας και για άλλα ζητήματα. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες ενισχύεται η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Μόλις το Γενάρη συζητήθηκε κοινό σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής για αμοιβαία αναγνώριση των απαιτήσεων κυβερνοασφάλειας, με την φανερή ατζέντα να αφορά στα προϊόντα υλισμικού και λογισμικού του διαδικτύου των πραγμάτων. Σε αυτές τις συνθήκες μόνο τυχαία δεν είναι η ισχυρή στελέχωση της αρχής κυβερνοασφάλειας με προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Αυτές είναι οι εθνικές ανάγκες και νοσιακές επιταγές που επικαλείται η κυβέρνηση. Οι κίνδυνοι για το λαό προκύπτουν από αυτή την εθνική και νοσιακή πολιτική. Η κυβέρνηση και φυσικά όλα τα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου εκθέτουν το λαό μας σε τεράστιους κινδύνους και ύστερα εμφανίζονται
ορίζονται ως προστάτες των δικαιωμάτων του, όπως των δεδομένων και της ιδιωτικότητάς του. Δεύτερο στρατηγικό στόχος για την κυβερνοασφάλεια είναι η ενίσχυση της ικανότητας του κράτους να στοχεύει τον εχθρό λαό. Αυτή η εθνική ασφάλεια του κεφαλαίου αποτελεί διπλό πέλεγκι σε βάρος των ελευθεριών και δικαιωμάτων του λαού. Όχι μόνο τον εκθέτει σε κινδύνους από την συμμετοχή σε υπεριαλιστικά σχέδια, αλλά ταυτόχρονα τον στοχοποιεί ευθέως ως εσωτερικό εχθρό. Αυτό αποδείχθηκε εξάλλου με τη μαζική επίκληση της εθνικής ασφάλειας για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Αποδείχθηκε ότι το ίδιο το κράτος με όλες του τις υπηρεσίες είναι ο μέγας οταχουστής, αναβαθμίζεται με σκοπό να παραβιάζει μόνιμα και νόμιμα, μαζικά και προληπτικά την ασφάλεια των επικοινωνιών και των δεδομένων του λαού. Επομένως και η αναβαθμισμένη λειτουργία υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας από αυτή την εθνική αρχή μέχρι τις αντίστοιχες διευθύνσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ΕΛΑΣ και του ΙΠΕΘΑ σημαίνει αναβαθμισμένη ικανότητα του εχθρικού για το λαό κράτος να στοχοποιεί τις ανάγκες, τα δικαιώματα, τους αγώνες και το κίνημα του λαού. Σημαίνει ενίσχυση της ικανότητάς του να συλλέγει, για παράδειγμα, υπό έναν αριθμό πολίτη σε έναν ενιαίο φάκελο για αυτόν τα δεδομένα υγείας, ασφάλισης, εργασίας, οικονομικά δεδομένα από τραπεζικές συναλλαγές, από αγοραπολισίες μέχρι τα φορολογικά και άλλα χρέη και βέβαια τη δράση και τις πεποιθήσεις που πλέον ψαρεύονται μαζικά και εύκολα μέσω διαδικτύου. Για όλους αυτούς τους λόγους, στο νομοσχέδιο αναγνωρίζεται, όπως στο άρθρο 4, ο σκοπός και οι αρμοδιότητες στις αρχές ασκούνται λαμβάνοντας υπόψη τα ουσιώδη συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας, της άμυνας, της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, για την υπηρεσία όμως πιανού. Όχι φυσικά για τα συμφέροντα του λαού, αλλά των λίγων, των ισχυρών. Αυτό είναι το λειτουργικό σύστημα διακυβέρνησης, η συνεργασία μεταξύ δημόσιων οργανώσεων, αλλά και η διεθνή συνεργασία που διατυπώνονται ως στρατηγική στόχη της στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια. Για όλους αυτούς τους λόγους και βέβαια και για τις ρυθμίσεις του δεύτερου μέρους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει το σχέδιο νόμου και θα πω για το δεύτερο μέρος στην δευτερολογία, καθώς και για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, τις υπουργικές τροπολογίες. Ευχαριστώ.